Στο σημερινό παιχνίδι δημιουργούμε τέχνη. Πέρα φυσικά από το βίντεο που βλέπετε, το οποίο προφανώς είναι τέχνη επειδή το κάνω εγώ. Μπαίνουμε στα παπούτσια ενός ζωγράφου, παίρνουμε όλα τα εργαλεία του και προσπαθούμε να κάνουμε μερικά έργα τέχνης. Πριν περάσουμε όμως στο παιχνίδι, ένα μήνυμα από το χορηγό αυτού του βίντεο. Hey, εσύ! Εγώ σε μένα μιλάς? Ναι, εσύ. Τι? Έχεις ένα αρχαίο PC λάπτοπ που δεν σηκώνει κανένα παιχνίδι? Όχι, εγώ έχω μια χαρά PC, μιλάμε, τα τρέχει όλα φοβερά. 60 FPS τουλάχιστον. Παιδιά, ό,τι λέει το σενάριο, να μείνουμε στο σενάριο. Το σενάριο το έχουμε για να το ακολουθήσουμε. Έχεις ένα αρχαίο λάπτοπ που δεν σηκώνει κανένα παιχνίδι? Ναι, ναι, αν κάτι έχω είναι αρχαίο PC. Μιλάμε, δεν τρέχει τίποτα, κανένα παιχνίδι. Τότε έχω την υπηρεσία για εσένα. Για μένα. Σε μένα μιλάς τώρα. Αγόρι μου, έχεις καταλάβει τι κάνουμε εδώ πέρα? Κάνουμε το κεφάλι μας. Έχουμε ένα σενάριο. Εγώ 2 ώρα θα φύγω από εδώ πέρα. Αν δεν έχει τελειώσει όλο αυτό εδώ πέρα το πανηγυράκι, θα μείνετε μόνοι σας. Λοιπόν, τελείωνε. Ναι, άσε, συνεχίζω μόνος μου. Δεν συνεργάζομαι με τον τύπο. Ωραία, άρα μιλάς σε μένα. Boosteroid.com. Τι είναι το boosteroid.com, σας ακούω να ρωτάτε. Ναι, αλλά εγώ τώρα μιλάει σε μένα γιατί δεν ρώτησα κάτι. Λίγο αυτό ρε παιδιά να βρούμε. Τι ζητάω. Τέλος πάντων, πες τα εσύ. Ναι, είπα δεν θα ασχοληθώ, δεν ασχολούμαι. Το boosteroid.com είναι μια cloud υπηρεσία που σου επιτρέπει να παίζεις παιχνίδια στο κινητό σου ή στο αρχαίο λάπτοπ σου και το μόνο που χρειάζεται είναι μια καλή και σταθερή σύνδεση. Κάτσε ρε παιδιά, και σπάει διάλογο στο ποτάρι του. Και εγώ τώρα δεν έχω σταθερή σύνδεση. Τι γίνεται τότε? Εσένα προσωπικά θα σου στείλουμε τα frames με ταχυδρομικό περιστέρι. Είμαστε το 2020 πλέον. Απέκτησε σταθερή σύνδεση. Και μη ρίχνεις κεραίες 5G. Σωστά. Στο Boosteroid λοιπόν μπορείς με 9,89 το μήνα ή 49,89 το χρόνο να στριμάρεις το παιχνίδι που θες στη συσκευή σου. Τι θα χρειαστείς πριν μπεις στο site? Να δημιουργήσεις ένα account σε digital πλατφόρμα του παιχνιδιού που θες. Τι εννοώ με το digital πλατφόρμα? Κάποια παραδείγματα είναι Steam, Battle.net, Origin κτλ. Πώς δουλεύει τώρα το Boosteroid.com? Μπαίνεις στο site, κάνεις εγγραφή, σκρολάρεις για να βρεις ποιο παιχνίδι θες να παίξεις. Υπάρχουν 200 παιχνίδια, 50 free, 150 που θα χρειαστεί να τα πληρώσεις. Διαλέγεις το παιχνίδι που θες, βάζεις τα credential από το Steam, Origin, Battle.net account που έχεις δημιουργήσει. Και αυτό είναι όλο. Μετά τον booster σου στριμάρει το παιχνίδι που διάλεξες στην συσκευή σου. Ουσιαστικά όταν ανοίγεις το παιχνίδι, δεν ανοίγεις τη συσκευή σου, αλλά σε έναν υπολογιστή κάπου στον κόσμο και αυτός ο υπολογιστής στέλνει την εικόνα στη δική σου συσκευή. Είναι σαν να βλέπεις ένα διαδραστικό βίντεο. Κάθε πάτημα κουμπιού και κάθε κλικ στέλνεται σε ένα σερβερ. Επεξεργάζεται και το αποτέλεσμα του κλικ ή του πατήματος του κουμπιού στέλνεται πίσω σε σένα με την μορφή βίντεο. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεσαι καλή και σταθερή σύνδεση, ειδικά για παιχνίδια που χρειάζονται περισσότερη κίνηση. Άντε ρε, έχει ξεφύγει η τεχνολογία στις μέρες μας. Αν θες να τσεκάρεις και εσύ λοιπόν το boosteroid.com, τσέκαρε το link της περιγραφής. Α, μπορώ. Πού είναι η περιγραφή? Από κάτω είναι. Κάτω? Πού? Πού κάτω ρε παιδιά? Κάτω να είμαστε λίγο. Πού? Κάτω από το βίντεο. Πού πάει μωρέ αυτός? Πόρε. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν είναι το Sad Chart, συγκεκριμένα είναι το demo, γιατί μετά το Steam Game Festival πήραν όλοι οι publisher τα παιχνίδια τους και πετάξανε κουβάδες με demo στο Steam και καλά κάνανε για να μπορείς να τα δοκιμάσεις. Οπότε αυτό θα δούμε σήμερα, το demo του Sad Chart, και μας λέει Are you an influencer? Τώρα παιχνίδι δεν ξεκινάμε ωραία, λίγο με προσβάλλεις. Παρ' όλα αυτά θα αφήσω τις διαφορές με το παιχνίδι στην άκρη και θα πάμε να κάνουμε μερικά έργα τέχνη. Δεν ξέρω γιατί εδώ έχουμε πινέλα και ένα κουτάλι. Υπάρχει εδώ πέρα κάπου ένα αστείο με ηρωίνη που θα αποφύγω να κάνω. Πατάω New Game, θα προτιμήσω αυτό το slot σίγουρα. Πώς με λένε? Γιάννη με λένε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιάννη με λένε. Γιάννης. Είναι πολύ καλό όνομα και σε ξεχωρίζουν. Βρισκόμαστε το 2130 και μόλις έχουμε πάρει τα αποτελέσματα από το DNA test των επαγγελματιών, ας πούμε. Γιατί στο 2130 έτσι είναι. Γεννιέται το παιδί και σου λένε. Περιπτεράς είναι. Από ό,τι φαίνεται, εμείς θα γίνουμε καλλιτέχνες, γιατί έχουμε εκεί ταλέντο. Για δεκάδες χρόνια η τέχνη έχει κυριευθεί από ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά, είναι μια καλή εποχή για ανανέωση, γιατί ο κόσμος το έχει βαρεθεί αυτό. Ήρθε η ώρα για εμάς, για να κάνουμε τα έργα μας. Μέχρι λοιπόν να παραλάβουμε το πραγματικό μας στούντιο, έχουμε ένα simulation, ένα εικονικό στούντιο. Θα μπορούσε το παιχνίδι να ήταν VR, αλλά δεν πειράζει. Βάζουμε λοιπόν ένα holo headset και συνδεόμαστε στο εικονικό μας στούντιο. Και είμαστε εδώ πέρα στο εικονικό στούντιο. Φαίνεται ότι είναι εικονικό. Αυτό είναι ψέμα απ' έξω, δεν υπάρχει. Έχουμε ήδη κάποια εργαλεία, όπως αυτό εδώ πέρα δεν είναι παιδιά για να ζωγραφίσουμε. Αυτό είναι για να βάψουμε τον τοίχο. Ας πούμε, μπορώ να κάνω κάτι εδώ? Α, μπορείς να βάψεις τον τοίχο κανονικά. Τα αφήσω έτσι, είναι λίγο artistic. Εμένα μου αρέσει. Και πηγαίνουμε στα mail μας. Εδώ μας καλωσορίζει ένα bot, το οποίο μας λέει καλώς όρισες εδώ πέρα στο στούντιό σου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε το πρώτο μας commission από τη Λώρα, η οποία μας γράφει Dear Giannis. Με λένε Λώρα και άκουσα ότι έχεις πολύ ταλέντο. Πάνω θυμάμαι Λώρα και να ήθελα να το κρύψω, δεν γίνεται. Ναι, παρακαλώ, πες μου τι θες να κάνεις το πηγαίο ταλέντο μου. Σε παρακαλώ, ζωγράφισε αυτό για μένα, έναν ωκεανό. Με ένα πολύ περίεργο στυλ. Θέλω έναν ωκεανό σε ένα μεγάλο καμβά. Δεν θα σε πληρώσω, λέει, γιατί αυτό
είναι προσομοίωση, αλλά θα έχει μία αμοιβή. Εντάξει, δέχομαι. Θέλει έναν ωκεανό, λοιπόν. Η Λώρα, αυτά εδώ τι είναι, δεν ξέρω. Έχουμε και ένα πιστολάκι και μία φωτογραφική. Στεγνώνει την πογιά, α πούμε. Είμαστε πολύ σχολαστικοί με τα μαλλιά μα. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, τι άλλο έχουμε εδώ. Αυτό είναι φλόγιστρο. Είναι φλόγιστρο, αρχίζει και καίγεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, α συγκεντρωθούμε λίγο στον ωκεανό. Η Λώρα θέλει ένα μεγάλο καμβά. Θα πάρουμε αυτό εδώ που είναι για τα χοντρά, ρε παιδί μου, ξέρει. Θα το βουτήξουμε στο μπλε. Πάρε από εδώ, έγινε μοβ, γιατί ήταν ήδη κόκκινο. Οπότε θα το βουτήξουμε στο νερό αρχικά. Βάλε εδώ μπλε, μπράβο. Και τώρα πρέπει να μας έρθει η εικόνα του ωκεανού. Ωκεανός τι σημαίνει? Σημαίνει γλάρι, σημαίνει θάλασσα, σημαίνει ελληνικά νησιά. Δεν το πήγαινα κάπου με αυτό, απλά το ζωγραφίζεις μπλε. Εντάξει, μας φεύγει και λίγο παρακάτω, αλλά δεν πειράζει, είναι τέχνη αυτό, παιδιά. Και μας είπε ότι το θέλει abstract. Οπότε αυτό που έχει τελειώσει η μπογιά, εμένα κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει, αν δεν λέει κάτι σε εσάς, δεν ξέρετε από τέχνη, παιδιά. Αυτό είναι όπως όταν κάνω ένα βίντεο και λέω πω πάρα πολύ ωραίο αυτό το βίντεο που έκανα και τελικά δεν το βλέπετε. Και μετά εγώ είμαι σε φάση, εντάξει, λογικό να μην το δείτε, αφού δεν καταλαβαίνετε από τέχνη. Σε αυτή τη φάση όμως θα πάρουμε κι άλλο λίγο μπλε. Αυτό ήταν τόσο λίγο μπλε. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα πάρουμε κι άλλο. Ρίξε εδώ μπλε. Φέρε μου ακόμα λίγο μπλε τέτοιο. Και θέλω και λίγο άσπρο για να βάλουμε μια άλλη απόχρωση εδώ. Το βλέπεις? Το βλέπεις, συμβαίνει. Γιατί αυτό είναι τέχνη, παιδιά. Αυτό εδώ είναι τέχνη. Και κάνεις ένα βήμα πίσω και το κοιτάς από μακριά και λες: ναι, αυτό είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που το παίρνουν σε ψυχιατρικές κλινικές, το δείχνουν σε ανθρώπους. Και αν τους πούνε, ας πούμε, ότι βλέπουν κάτι, καταλαβαίνουν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Θα καθαρίσουμε αυτό εδώ πέρα το πινέλο. Δεν το θέλουμε άλλο. Θα πάρουμε άσπρη μπογιά. Γιατί είναι γκρι. Δεν ξέρω, έστω ότι είναι άσπρη. Και θα κάνουμε κάποια σύννεφα. Εδώ, ένα σύννεφο εδώ. Άλλο ένα σύννεφο εδώ. Γκρίζα σύννεφα, καταιγίδα, λίγο στεναχώρια, αυτό θέλουμε να περάσουμε. Άλλο ένα εδώ. Θα καθαρίσουμε το πινέλο μας. Τι φάση, το νερό που πάει? Έχει τρύπα κουβάς, δεν ήτανε τόσο, τέλος πάντων. Και θα πάρουμε κίτρινο χρώμα τώρα και θα κάνουμε τον ήλιο. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί βγήκε έτσι ο ήλιος. Τέλος πάντων, τώρα βγήκε έτσι, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Κάνεις λοιπόν τον ήλιο και έχουμε σύννεφα, θάλασσα, ουρανός, ήλιος. Αυτό που λείπει είναι λίγος όγκος από τη θάλασσά μας. Θα πάρουμε ξανά άσπρο, πήρα κίτρινο, δεν πειράζει. Φέρε μου άσπρο από εδώ. Θα πάρουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το σπρέι και με απαλές κινήσεις θα προσθέσουμε εδώ πέρα όγκο στη θάλασσά μας. Και νομίζω είναι έτοιμο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που μένει είναι να βάλουμε μια υπογραφή εδώ πέρα κάτω. Και τώρα πραγματικά είναι έτοιμο. Το βλέπεις, κάθεσαι μακριά λίγο, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και λες: να το, αυτό εδώ είναι το πνευματικό μου παιδί. Δεν υπάρχει, λέει, εικονική γκαλερί σε αυτό το training program. Βγάλε μια φωτογραφία. Έχεις δίκιο, παιχνίδι. Πραγματικά υπέροχο. Πάρ' το, Λώρα, είναι δικό σου. Πού το παίρνει κατευθείαν, πού πάει αυτό? Δεν είχε στεγνώσει καν τώρα, θα γίνει όλο. Και είχα κάνει τόση λεπτοδουλειά για τον ήλιο, τα σύννεφα, τέλος πάντων. Και μου στείλε η Λώρα mail, μου λέει perfect, νέο mail. Με λένε DNA, σαν το τεστ. Θέλω, λέει, να ζωγραφίσεις το momentum. Κάτι κυματιστό. Κυματιστό μετά τον ωκεανό, παιδιά. Α, και θες μικρό καμβά. Εντάξει, μικρό καμβά αφού θες. Ένα τέτοιο. Λογικά τις κάνει. Έλα εδώ. Ωραία, αυτό απλά μαγνητίζεται. Εγώ θα τα αφήσω εδώ. Περίμενε, γιατί μου πέσε. Part-time δουλεύει με οικοδομή, επειδή από την τέχνη δεν βγαίνει το χρήμα. Θέλει κάτι κυματιστό, οπότε απλά θα κλείσω τα μάτια και θα δημιουργήσω κάτι. Και νομίζω είναι έτοιμο. Το ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να με κατακρίνετε, αλλά δεν φταίω κι εγώ. Μου λένε, ξέρω, κάνω ωκεανό, κάνε ό,τι να είναι, κάνε κάτι κυματιστό. Τι κυματιστό να κάνω, πατατάκια? Δεν φταίω εγώ. Να μου πείτε κάτι να το κάνω, μια προσωπογραφία, κάτι να το κάνω, παιδιά. Τι φταίω εγώ? Έλα. Σε καλή μεριά. Πάτω. Δεν θέλω ούτε φωτογραφία. Το φωτογραφία έτσι όπως το έκανα, δεν θέλω. Λοιπόν, έρχεται ο Κάιρι τώρα και λέει: βαριέμαι. Πρέπει να ζωγραφίσεις κάτι για μένα. Κανείς άνθρωπος ποτέ δεν το λέει αυτό. Πάλι καλά δεν μου είπε, ας πούμε, βαριέμαι, πάρε την αρκούδα σου και να ντέφει, αλλά στο χώρο μου, ευτυχώς. Ο Κάιρι εδώ πέρα έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό του. Έναν ελέφαντα που βαριέται. Θα το κάνω. Και μου λέει: χρησιμοποίησε ό,τι καμβά θέλεις. Πολύ καλά. Λοιπόν, θα πάρω εγώ αυτόν. Θέλει έναν ελέφαντα που βαριέται. Μπορεί το προηγούμενο έργο να μην το είχα βγάλει φωτογραφία, αλλά νομίζω αυτό αξίζει σίγουρα μια φωτογραφία. Θα δικαιολογηθώ λέγοντας ότι είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, να ζωγραφίζεις με το ποντίκι. Αν αυτό το παιχνίδι ήταν VR, σίγουρα τα χέρια μου θα ήταν πολύ πιο εύκολο να τα κάνω ό,τι θέλω. Τώρα με το ποντίκι δεν γίνεται. Και πήγαινα για ελέφαντα, μου βγήκε και κάτι άλλο, ας πούμε. Μεταλλαγμένο ποντίκι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Πάντως ότι βαριέται, βαριέται. Νομίζω το διακρίνω στο βλέμμα του. Θα το στείλουμε εμείς εδώ πέρα τον πίνακα. Πάρε. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε ένα mail από τη Ζαξ που λέει: το όνομά μου είναι Ζαξ και λέει: δεν είμαι μέρος αυτού εδώ πέρα του simulation. Αυτό είναι hack. Θα του πούμε: α, φανταστικά νέα, γεια. Γιατί άμα σε χακάρει κάποιο έτσι, σε φάση, τι κάνει με χάκαρε? Θέλω να γνωριστούμε από κοντά. Πάμε για καφέ. Αν με κρίνετε για τον λεβαντά μου, να ξέρετε ότι του άρεσε. Κλέ του κρεμάσω στο Σύνταγμα και θα το λιθοβολήσω. Ήταν τόσο άσχημο. Από ό,τι φαίνεται αυτό εδώ πέρα το demo, ουσιαστικά μπορεί να βάζει πίνακε και να ζωγραφίζει.
συνεχίζεις και να βλέπεις τα mechanics του παιχνιδιού. Αλλά δεν θα έρθουν άλλοι πελάτες. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί είμαι τόσο καλλιτέχνης, παιδιά, που μέχρι και στον υπολογιστή πάω με το πινέλο μου. Anyway, αυτό είναι το demo του SatChart. Ουσιαστικά το τελικό προϊόν θα έχει ιστορία κανονική. Αυτό είναι όντως ένα simulation, ίσα να δεις πώς δουλεύει το παιχνίδι. Πέρα από το γεγονός ότι εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω τίποτα στο παιχνίδι, αλλά και κανονικά. Οι μηχανισμοί του παιχνιδιού είναι ωραίοι γιατί, ας πούμε, για να αναμίξεις χρώματα, ουσιαστικά παίρνεις, ας πούμε, το πινέλο σου, κάνεις λίγο εδώ, κάνεις λίγο εκεί, λίγο εδώ και. Ανάλογα τι θα κάνεις, κάτι θα βγει στο τέλος. Αυτό εδώ το πράγμα, ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Κάτι έκανα, κάπως βγήκε αυτό. Δεν έχω ιδέα. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το βίντεο για το SatChart. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο. Και ναι, η αλήθεια είναι, το παιχνίδι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το να είσαι καλλιτέχνης είναι δύσκολο. Δεν καταλαβαίνουν την τέχνη οι απλοί άνθρωποι. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, τα κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι, άμα θέλετε να το κατεβάσετε κι εσείς. Πέρα από αυτό, θα έχω άλλα links από δικά μου καταπληκτικά social media. Πηγαίνετε, κάντε follow και όλα αυτά τα πράγματα. Link για να γίνετε μέλος στο κανάλι, να πάρετε ένα σκαμνίσμιλα το όνομά σας και διάφορα emoticons για να τα βάζετε εκεί πέρα στο chat όταν κάνω live stream τις Δευτέρες στο YouTube 6 ώρα. Και αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Αντίο.